Αθλητικός Λίμπερο 107,4, σαν το σκύλο με το γάτο. Στα 35 λεπτά μετά από τις 6 είμαστε. Άρα θα πάμε μέχρι τις 7.30, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Συνάδελφε, τι γίνεται? Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται ρε φίλε? Καμπάνα ρε φίλε, είσαι καμπάνα. Καμπάνα, σε βλέπω καμπάνα. Τι γίνεται φιλαράκι μου? Τι θα γίνει, όλα καλά, όλα θυρά. Έχουμε ήδη ένα φίλο που περιμένει στη γραμμή, δηλαδή. Αμάν ρε παιδιά. Πρέπει να το πω και αποβγαίνει και μόνο πριν κάνουμε την εισαγωγή μας. Πρέπει να του δώσω βήμα για να μιλήσει. Έχουμε και δεύτερο. Τι έγινε, ρε παιδιά, περιμένετε δηλαδή. Πάνω από το ραδιόφωνο. Τόσα θέματα για να τοποθετηθείτε έχει. Μπράβο, εμένα μου αρέσει αυτό. Πάμε στον πρώτο κατευθείαν. Έτσι σας θέλουμε. Πάμε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν πρόλαβα τον κύριο Σαλτίδη. Ναι, δεν είχε γραμμές η προηγούμενη εκπομπή. Γι' αυτό. Θα σηκώσουμε εμείς το βάρος. Να βγω στις γραμμές. Εγώ θέλω να το κινήσει ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Ζαγουέρας. Ναι. Μαζί μου. Μάλιστα. Γιατί ξέρω κάποια ονόματα, ναι, από την παλιά Παεαρίς. Ναι. Και θέλω να το δώσω στον ίδιο, γιατί δεν θέλω να τα βγάλω στον αέρα. Θα καλέσετε τη Δευτέρα λοιπόν πάλι, επειδή ο κύριος Ζαγουέρας δεν θα είναι εδώ σήμερα. Θα αφήσεις μήνυμα στο διευθυντή σας. Τον κύριο Ζαγουέρα. Θα σας ζητούσα ευγενικά να παρακαλύψετε την προστακτική. Ένα το κρατούμενο. Να βγω εκτός στούντιο, ναι, όπου θέλω να του κλείσω ραντεβού του κύριο Ζαγουέρα. Ναι. Εκτός στούντιο. Θα καλέσετε πάλι τη Δευτέρα που θα είναι εδώ ο Γιώργος. Όχι, το τηλέφωνο μου είναι κατεγραμμένο. Εγώ θέλω να βγω στο στούντιο, ναι, στον αέρα, με ραντεβού του κύριου Ζαγόρα. Ναι. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ζαγόρας όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέρω που δεν είναι εδώ, αλλά σου λέω ένα πράγμα. Αφήστε μήνυμα να με πάρει τηλέφωνο. Δεν θα σας πάρει τηλέφωνο, θα τον πάρετε εσείς τη Δευτέρα. Πώς θα τον πάρω? Θα πάρετε πάλι στο ραδιόφωνο, Δευτέρα μεσημέρι, κατά 2-3 παρά θα είναι εδώ. Εγώ θέλω εκτός στούντιο. Εκτός στούντιο θα τον πάρετε και θα μιλήσετε μαζί του. Θα το ζητήσετε. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θέλω να κλείσω ραντεβού μαζί του, εκτός στούντιο. Μα γι' αυτό σας λέω, θα πάρετε τη Δευτέρα να κλείσετε ραντεβού εκτός στούντιο μαζί του. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Δεν ξεκινήσαμε καλά, πάμε να δούμε τη συνέχεια πώς θα είναι. Καλησπέρα. Ναυάγιο Παρασκευή. Ναυάγιο. Ναι. Καλησπέρα. Εσένα σε περιμένουμε από χθες. Έλα. Γιατί έλα, σε ακούμε τα πρωινά. Μάλιστα. Σε άλλα ραδιόφωνα και μας απατάς. Μοσχοβίτης. Μάλιστα. Επειδή μπορώ να ομολογήσω ότι έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις και στο Γιώργο, ναι, και στον Κωνσταντίνο Δραντόπουλο. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω, δεν κακό. Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, εγώ έχω δει το Μάκη να τραβάει το σκουλαρίκι από τον Κωστίκο. Ναι. Τον Γιώργο τον Κωστίκο. Ναι. Πόσο τον Κωστίκο. Και λες και τα ίδια ρεαλιτήρια. Λες και τα ίδια εδώ μεταξύ. Τη ίδια ιστορία. Για να τα ακούσετε κι εσείς. Μπορεί εσείς να μην τα ακούσατε. Ναι. Κάτσε, συγγνώμη. Αν ενοχλώ που λέω τα ίδια, να κλείσω. Όχι, ρε φίλε, πλάκα κάνουμε. Βαλέσαι, κάνουμε. Ναι. Πες μου, πώς θα τον κοστολογείς τον Γιώργο τον Κωστίκο? Κοίταξε, επειδή δεν τα είπα με άνεση, πάντα υπάρχει ένα bullying όταν παίρνω εγώ τηλέφωνο για το χρόνο, για το έτσι, ενώ άλλοι πίνουν τσίπουρα ραδιοφωνικά στο ράδιο, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι ο Καημενούλης να έχω ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα. Όχι ρε Χρυσόδοξη, αφού όποτε δεν έχουμε πολύ κόσμο, αφήνουμε να παίξει μπάλα. Δεν είναι δυσαφή. Ναι. Πώς θα τον κοστολογήσει τώρα τον Κωστίκο αν έπαιζε μπάλα? Δεν τον έχουμε δει όσο εσύ για να μπορούμε να τον κοστολογήσουμε. Το Δωμανάκι πώς θα τον κοστολογήσει? Το Γεωργόπουλο πώς θα τον κοστολογήσει? Εσύ τον Κωστίκο. Το Χρήστο τον Δημόπουλο πώς θα τον κοστολογήσει? Εσύ τον Κωστίκο τώρα πώς θα τον κοστολογήσει? Δεν μπορεί ρε φίλε να πουλάς πόξο δηλίγη και να ζητάς 1,5 εκατομμύριο με 15 συμμετοχές με το γόνατό σου έτσι. Δεν μπορεί ρε φίλε. Όχι, σε παρακαλώ πολύ ας πούμε. Αναφέρεσαι στο Βιερίνιο. Συνέμου, διαφωνούμε εδώ. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι διαφωνούμε εδώ. Αν είναι αλήθεια, Μοσχοβίτη, αν είναι αλήθεια αυτά φυσικά. Εντάξει, δεν αφιβάλλω. Περίμενε λίγο. Μου κάνεις όλη τη σύγκριση αυτή, την προηγούμενη, με τον Κωστίκο και με τον Δωμανάκι και δεν συμμαζεύεται. Ωραία, με αφορμή του Βιερίνια και μετά μου λες αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, ας μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν είμαι, μπροστά δεν ήμουνα.
Ακριβώς. Στον Κωστίκο ήμουν μπροστά γιατί απέναντί μου μένει. Έμενε. Οκ. Okay. Και εσύ δεν ήσουν μπροστά και εγώ δεν ήμουν μπροστά και όλοι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς έχουν πει διάφορα για αυτό το θέμα δεν ήταν μπροστά για να ναι. ξέρουν τι έχει συζητηθεί. Έτσι. Okay, οπότε ναι. όταν μιλάμε για ένα τέτοιο ζήτημα που είναι τόσο ευαίσθητο που έχει να κάνει ναι. με χρήματα και για έναν ναι, άνθρωπο ο οποίος... Ποτέ δεν παίρνω απόφαση χωρίς να ακούσω και τις δύο πλευρές. Αυτή ναι. είναι η γενική okay. άποψη ζωής. Okay. Μαζί σου. Ωραία. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι ό,τι και να είναι για τον Βιερίνια και για τον οποιοδήποτε Βιερίνια, αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα δεν μπορούν να ξεγραφτούν για από το αν θα υπογράψει ένα συμβόλαιο ακόμα ή αν δεν θα υπογράψει ένα συμβόλαιο ακόμα και δεν τα βρούνε. Εγώ ναι, αυτό δεν μπορώ. Καταλαβες. Την ισοπαίδωση. Αφορμή ότι π.χ. δουλεύεις 20 χρόνια σερβιτόρος σε ένα αφεντικό που σε έχει στηρίξει, κρατούσες καλά το δίσκο τα πρώτα 1,5, τον πρώτο 1,5 χρόνο, σε στήριξε, ξέσκιζες, είχες πόστο 23 τραπέζια και άλλα 23 ο άλλος σερβιτόρος. Ναι. Εσύ έκανες διπλάσιο budget, δηλαδή παρέδιδες 220 χιλιάρικα και ο άλλος, ο παλιός κιόλας, έλεγε ρε ψηλέ, σε παρακαλώ πολύ, λίγο light να είμαστε στα ίδια. Οκ, Μιχάλη μου τον έλεγες, ναι. Και ναι, τώρα, Μιχάλη. Για 20 μέρες κάθεσαι και διαπραγματεύεσαι επειδή τελειώνει το συμβόλαιό σου 30 Ιουνίου και πρέπει να παίξεις και τον Ιούλιο. Τι να κάνουμε τώρα, τα έφερε η ζωή. Ψηλέ μου, εγώ θα σου θέσω ένα ερώτημα. Θα σου θέσω ένα ερώτημα ναι. και από εκεί μπορείς να καταλάβεις, είσαι νιώθεις, ωραία. Εσύ πιστεύεις, ναι. έτσι, να το πάμε όπως το είπες και εσύ με αυτή την ιστορία, με το σερβιτόρο και το αφεντικό, εντάξει. Ναι. Πες ότι το αφεντικό σου ξέρει ότι είσαι σε ζώνη εκεί, έτσι, στο Μιχάλη όπως τον είπες, ναι. και ο Μιχάλης ξέρει ότι με σένα έχει συμφωνία μέχρι, ξέρω εγώ, 30 ο Σεπτεμβρίου. Είναι ο συνάδελφός μου, Ο Μανώλης είναι το αφεντικό. Ναι. Και έχει μη συμφωνία με σένα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Οκ. Okay. Το ξέρει αυτό. Το ξέρει από τον Ιούνιο, το ξέρει από τον Ιούλιο, το ξέρει από τον Αύγουστο. 20 χρόνια. Έχω κάνει την κάβα μου 20 χρόνια. Στο ρε μαζί σου, ναι. συμφωνώ. Το ξέρει τον Ιούνιο ότι έχει συμφωνία μαζί σου μέχρι τον Σεπτέμβριο, το ξέρει τον Ιούλιο, το ξέρει τον Αύγουστο, το ξέρει και στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ξέρει και στα μέσα, το ξέρει και στα τέλη. Ναι, ναι. Και στα τέλη που εσύ, ακόμα και 20 χρόνια να είσαι εκεί που είσαι στο εστιατόριο, αρχίζεις να ξύνεσαι, λες, θα μείνω, τι γίνεται εδώ, ναι, δεν μου είπε τίποτα, ναι, ναι. δεν ξέρω. Απλά είναι σαν να μου λες, ρε εσύ Μοσχοβίτη, ότι ζητάς π.χ. 5,5 δραχμές από το Λίμπερο, τυχαίο, δηλαδή, καταλαβαίνεις ναι, ναι. τώρα, και σου δίνει ο Λίμπερο, δηλαδή δικαιωματικά αξίζεις για 3 δραχμές. Ναι. Με το όριο ηλικίας που έχεις, ας πούμε, και αυτό είναι υποκειμενικό όμως, Αυτό είναι υποκειμενικό. Είναι σίγουρα υποκειμενικό. Okay. Απλά ίσως, ξέρεις κάτι, μετρώει λίγο το παλιό, δηλαδή με τον Κωστίκο ρε φίλε, με το σκουλαρικά που όλοι τον βρίσκανε, το λέγαν γκέι, που ο Γιώργος ο Κωστίκος ήταν 15 χρόνια μπροστά από τη Θεσσαλονίκη. Ήτανε Λοβρέζος, πώς να σου το πω έτσι, ο Χρήστος Δημόπουλος άλλη φάρα, σα παστέλωνε όμως, του δώσες 6 προσβλητικά και του δίνω Παναθηναϊκός 22 και το ανέβασες και το έκανες 7 με 8. Δηλαδή, ίσως είμαι λίγο συναισθηματικά φορτισμένος με αυτές τις τιμές που τότε παίζανε. Γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση που σου έκανα είναι πόσο τον κοστολογούσες τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον Κωστίκο. Δηλαδή, ο Πρίγκιπας παίρνει έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τον Κωστίκο πώς θα τον κοστολογούσες. Τα ίδια, ας πούμε. Τα ίδια. Βλέπεις, ναι. Μα αυτή, δηλαδή, έτσι με συνεπήρε μάλλον το συνέστημα. Καταλαβες. Να σε καλά, okay. φίλε μου. Okay. Να σε καλά. Έγινε. Όχι. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου. Να σε καλά. Στην αρχή δεν κατάλαβα, ρε. Κατάλαβα. Και τι είναι αυτό που παίζει τώρα. Τι είναι αυτό, ρε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, γεια. Χαίρετε. Ο Κωστίκος από πού προέκυψε τώρα, ούτε κατάλαβα. Κοίταξε λίγο, υπήρχε ένα πρόβλημα στη σύνδεση ναι. των δύο γεγονότων.
Τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Ο ένας είπε τα δικά του, ο άλλος είπε τα δικά του, εσύ άκουσες. Ό,τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλεις, καλό είναι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το τυρί χτενίζεται, αυτό που είναι. Τέλος πάντων. Ο καθένας έχει. Όλα είναι υποκειμενικά, παιδιά. Όλα είναι υποκειμενικά. Λοιπόν. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ναι. Βεβαίως. Εγώ θα κράξω έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε μέλος του ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Ναι. Και ακόμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, όποτε χρειάζεται, ας πούμε, επεμβαίνει, κάνει ξέρω ένα το άλλο. Ζήσεις. Ναι. Θα το φάει το παιδί. Ρε στη βρίζα. Όπα, να τα. Σίγουρος. 1-0-5. Ρε στη βρίζα, αγόρι μου, να πούμε. Ναι. Πήγες εχθές στην επιδεδολογία και μας έκανες εκεί πέρα τη Λουλού. Πλάκα μας κάνεις, ρε. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Εντάξει, το υιοθετώ. Η Λουλού δεν είναι. Ναι. Λουλούδι. Ναι. Λουλούδι. Ναι. Μας έκανες το Λουλούδι, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, η ΠΑΕΠΑΟΚ, πώς κάνει ο αρχιεπίσκοπος αφορισμό διαπαντός. Ναι. Πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον αποβάλει διαπαντός από τις τάξεις του. Mm-hmm. Λίγο ακόμα επιβεβαίωσε απόλυτα ότι από μικρό παιδί είναι Ολυμπιακός. Το επιβεβαίωσε απόλυτα. Mm-hmm. Είμαι έξαλλος, όχι απλώς αγανακτισμένος μαζί του. Εάν κάτι το καταλαβαίνουμε, μπροστά μου, κάτι καταλαβαίνουμε. Εάν το δω μπροστά μου στην Τούμπα, δεν λέω κάτι, αλλά θα φάει το ξεφωνητό του αιώνα. Δηλαδή πρέπει να του δώσουν απαγορευτικό σε ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων από την Τούμπα. Δηλαδή αυτά που είπε εχθές, ο Θεοδωρίδης να πήγαινε ο Σάββας ο Μπαρμπασάβας, ίσως να πιανόταν λίγο πιο, ας πούμε, offside από ότι ο Βρίζας. Δηλαδή, με τον κίνδυνο να ξεφωνηθώ και εγώ από εσένα και να ξεπατωθώ από εσένα, είπε σχεδόν τα ίδια που είχε πει παλιότερα σε μια αντίστοιχη ανάκριση σε πρώτη φάση. Ποιος, τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Ο Βρίζας. Νομίζω ότι επειδή και αυτός δεν έχει στοιχεία, δηλαδή δεν έχει αποδείξει στα χέρια του, είχε και μια ανάλογη κατάσταση στο παρελθόν. Αυτό. Ναι, αλλά να είσαι λίγο πιο επιθετικός. Αυτό το πράγμα ήταν, λες, μαργαρίνι light από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Να είσαι λίγο πιο επιθετικός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Σαν τη, πώς το λέτε, μην πω καμιά λέξη τώρα. Αχ, καλέ Ολυμπιακός μας, καλέ, δεν ξέρω, καλέ. Αχ, καλέ, δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, καλέ, Ολυμπιακός μας, καλέ. Ναι, βρε, δεν ξέρω, τι να πω κι εγώ, καημένος, δεν ξέρω, τι να σας πω, καφεδάκι έχετε, κανένα εσπρέσο να πιούμε εδώ μεσημεριάτικα, κάνει και ζέστη, καλέ. Αυτό το πράγμα έκανε χθες ο Βρίζας. Δηλαδή, έλεος, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να τον αποβάλουν διαπαντός. Τελείωσε. Ζάρωσαν και τα μάτια του, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι έχει πάθει, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, έλεος. Δύο χρόνια πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 12 με 14 τα χρόνια που υποτίθεται ότι είναι η ιστορία και μου βγαίνει τώρα και μου κάνει αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα μέσα στη δικαστική αίθουσα, ας πούμε. Ενώ εδώ μας είπε, είμαστε εδώ τη Δευτέρα, έχουμε με ένα χαμός θα γίνει στο ΚΑΣ, γίνεται της τρελής στο πανηγύρι και μου πάει ο Βρίζας εκεί και μου κάνει τώρα το... Ζέστανε ρε, γιατί θα ερχόταν μετά ο Μελισανίδης και θα είχε κάτι φόρα, γι' αυτό. Δεν μπορούσα να πάει τώρα, μην το δικαιολογήσεις εσύ, να πούμε, είναι απαράδεκτος άνθρωπος. Είναι για μένα ο Βρίζας οριστικά και αμετάκλητα τελείωσε διαπαντός από το ΠΑΟΚ εχθές. Μάλιστα. Τελείωσε. Και ελπίζω να μ' ακούνε στην ΠΑΟΚ να τον αποβάλουν από οπουδήποτε. Ούτε πρόσβαση, ούτε πολυθρόνες να κάθεται στα επίσημα, ούτε πουθενά. Έξωση από το κόκκινο σπίτι που στεγάζεται το γραφείο του ενδεχομένως. Από παντού, οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, τι έχει, δεν έχει. Το γραφείο. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Ναι, μάλιστα. Έξω από τον ΠΑΟΚ εντελώς. Μάλιστα. Άιτε να πούμε με τους... Όπα. Άντε μη πω καμιά κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, όχι, έτσι κι αλλιώς τόση ώρα. Εντάξει, είσαι κύριος. Τέλος πάντων. Ναι, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει το σκοπός, αγιάζει τα μέσα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Αντώνη. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά εσείς κύριε. Λοιπόν, είμαστε άσχημα. Είμαστε πλατή ελευθερίας. Μες στο αρκοντήσιο, χάλι μαύρο, πελάτες δεν βλέπω πουθενά, αλλά δεν πειράζει, δεν χάθηκε. Δεν κουνιέται φίλο δηλαδή, έξω με λίγα λόγια θα λέγαμε. Φεύγουν οι φτωχοί. Οι φτωχοί, αυτοί οι φτωχοί, καταγαμένοι, οι βασιλάκηδες, καήλυδες. Επιβεβαιώνω. Προς την Καβάλα και πώς λέμε, αμόλφους που λένε εκεί πέρα. Σαβρασνά!
Θα φας 200 ευρώ το Σαββατοκύριακο, τι έγινε, τι καταλεφτά τώρα, μα πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν... Έξαλλος είσαι, σε πολύ κακή κατάσταση. Όχι μωρέ, γιατί το έχω συνειδήσει 25 χρόνια τώρα, το καλοκαίρι πάντα πάνω στη διαπόμενη μέχρι την Κυριακή μεσημέρι, ναι. Κλινικά νεκρός, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν... Αντώνη, το επιβεβαιώνω και εγώ, το θυμάμαι από τον πατέρα μου, που όταν κατέβαινε Παρασκευή, Σάββατο, άντε Παρασκευή, οκ, okay, κάτι γινότανε, ψιλοέκικη λάμπα. Σαββατοκύριακο καλοκαίρι, τίποτα. Κάθε πρωί ερχόταν και είχε τίποτα. Τίποτα. Έπεφτε για ύπνο. Γιατί δούλευε και βράδυ. Τάξη ζήσε ένα πατέρα σου. Ναι, ναι. Α, ήταν άσυνάδελφο. Α, ωραία πράγματα. Ναι, βέβαια. Τα ξέρει, δηλαδή. Τα ξέρει και εσύ, δηλαδή. Τα κολλήρια. Ναι, ναι. Α, δεν το ξέρα, δεν το ξέρα. Λοιπόν, να πάμε στο προκείμενο που. Βεβαίω. Παπαδόπουλο, έχουμε θέμα. Για πε. Χθε μου μιλούσαμε για υποστελέχωση τη ΠΑΕ. Ναι. Μετά τα σημερινά, ναι. Και αφού διάβασα σε site τους οπαδούς του Άρη, τους γνωστούς που είναι υπέρ του Καρυπίδη, ιδεόντως, μου ξέρεις ακριβώς τι ευθύς εννοώ τέλος πάντων, ναι. Το θέμα υποστελέχωσης δεν μπορεί να καλυφθεί, διότι ο Μάντζης Κάλχας πέθανε. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το έχεις ακούσει αυτό, τι πέθανε ο Κάλχας. Κάπου το πας τώρα, κάπου το πας. Ναι ρε φίλε, γιατί πρέπει να έχεις ένα τέτοιο Μάντζη, να κάνει νοποσίες, πράγματα, θάματα, τόσο να σου λέει Καρυπίδη, η ΕΠΟ θα σου τη φέρει. Η ΕΠΟ θα σου κρύψει χαρτί που δεν το ξέρεις εσύ. Αλλά αν θα το πει ο Κάλχας, θα την ψάξω. Διότι όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη πιστεύουν ότι η FIFA και η FIBA, να πούμε και πάμε και στην άλλη, ναι. Διαλέγεται πρώτα με τον Άρη ή με τον ΠΑΟ και με τον Ηρακλή ή με τον Πανιόνιο και μετά λέει, κάτσε να πω και στην ΕΠΟ ρε παιδί μου, θα στείλω κάτι χαρτιά στην Ελλάδα για να ξέρουν κάτι για τα μπαν. Έτσι πιστεύουν εδώ οι οπαδοί δικοί μας. Ναι. Γιατί γι' αυτό φταίει ο Καρυπίδης, γιατί δεν το πήρε χαμπάρι. Πού το πάρει χαμπάρι, ρε φίλε. Έπρεπε να το πάρει χαμπάρι. Έρε τον Κάλχα, ρε, πέσανε ο Κάλχα. Έπρεπε να είναι πιο υποψιασμένος με την ΕΠΟ. Εντάξει, έπρεπε. Σε τι πράγμα, Νίκο μου, να ήξερα ότι θα γίνει, ότι θα κάνει τέτοιο πράγμα ο, πώς το λένε, ο Πορτίγια και ο άλλος και ο πώς μαζεύεται και θα κερδίσει τη δίκη και το δικαστήριο και το χαρτί που εντάξει, θα έρθει. Εκ πρώτης όψεως. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει όλο αυτό το οποίο λες, ναι, αλλά επειδή όμως είναι ψαγμένος γενικότερα ο Καρυπίδης με το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έπρεπε την ΕΠΟ λίγο να εμπιστευτεί, λίγο να το δούμε. Ναι, αλλά όταν η απόφαση βγαίνει τον Οκτώβριο και στην κοινοποιούν τον Ιανουάριο. Εκεί υπάρχει ευθύνη τεράστια. Εκεί υπάρχει τεράστια ευθύνη. Και η ΕΠΟ βγάζει. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα 12χρονο δεν θα έβγαζε τέτοια ανακοίνωση απάντηση όπως αυτή που έβγαλε η ΕΠΟ σήμερα. Να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο θεματάκι. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Για τη δίκη, για την εγκληματική οργάνωση. Ναι. Ξέρεις στην Αμερική, ξέρεις, έχουν νόρκους. Για τη συμμορία, λες. Ναι. 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 Για τη συμμορία, πώς να αποκαλούν. Συμμορία. Συμμορία, πώς να αποκαλούν. Συμμορία, τέλος πάντων, ναι. Ξέρεις, οι δικηγόροι τον έχουν να αντιμετωπίσουν τύπου σαν τον Τίγρη, ναι. Σε τον Αλαφούζο. Ναι. Όταν τους πάνε και τους αντιμετωπίζουν και οι ένορκοι, και γίνεται την παράθεση, πέφτει πολύ γέλιο. Ναι. Γιατί τώρα είναι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, δηλαδή τώρα ο Μελισανίδης, ο Κοκοτήγρης τέλος πάντων, το τεχνίλο το όνομά του δεν κάνει, γιατί κακό το δύο κάνουμε, ναι. Ότι είναι άμεμπτος. Άμεμπτος. Και καλά, ο Αλαφούζος ναι. Και είπε για εγκληματική οργάνωση. Ο Αλαφούζος ο οποίος σώθηκε από την ΕΠΟ αυτήναν, δεν είναι ικανό λάθος, αυτήν την ΕΠΟ, και δεν έπεσε στη βιταθνική για τα χρέη που είχε, διότι αλλάξανε το νομοσχέδιο εν μια νυχτή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να παίξει αυτό την κοινή. Κάνω λάθος. Γιατί με τον Ηρακλή είσαι κάτι άλλο την προηγούμενη χρονιά με την άλλη την ΕΠΟ. Ναι. Κάνω λάθος. Όχι. Όχι. Αλλά όπως αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Όχι ότι δεν υπήρξε. Η άλλη υπήρξε. Δεν ξέρω. Ότι ήταν χάρη το ποδόσφαιρο ήταν. Αλλά είχε σταματήσει να μιλάει κανένα δύο χρόνια γι' αυτό, Θυμόμαστε τι είχε γίνει. Το τελευταίο χρόνο έχει ξαναρχίσει να μιλάει για εγκληματική συμμορία. Έχει ανοιχτεί. Έχει σταματήσει. Έχει ανοιχτεί. Να μιλάει. Τον κατηγορούσαν για διάφορα και για τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι. Τώρα ξανά, εδώ και κάνα χρόνο πάνω κάτω, το έχει ξαναγυρίσει το μπιφτέκι. Όλοι είναι άμεμπτοι. Όλοι είναι άμεμπτοι. Όσοι μιλάνε για την ελευθερία, μιλάνε οι άμεμπτοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι άμεμπτοι. Ρε Αντώνη, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Ζούμε πλέον σε μια εποχή, στο 2020, όπου τηλεοπτικές εκπομπές έχουν καλεσμένο τον Μπέο να μιλάει και ραδιοφωνικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, δηλαδή, το αγαπάει πάρα γιατί πολύ. Ρε φίλε, δεν μιλήσει ο Δήμαρχος, δεν μιλήσει. Σε παρακαλώ. Έλα ρε Νίκο τώρα. Και φωτογραφίες και συγκεκριμένη εκπομπή. Που είμαι και φαν. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Πάρα πολύ να βγάζουμε τον Μπέο και του δίνουμε βήμα να μιλάει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τρίτον. Κυριάκο, να μιλήσω.
Κυριάκο, θα πούμε τίποτα ή τζάμπα ήρθα. Για αυτό που έγινε σήμερα από την ανακρίτρια, 26χρονο όταν άκουσε το γκλάνκ και το κλακ, 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 το θυμάται μια ζωή, να ξέρεις. Και σιγά σιγά τώρα θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι, περίμενε. Και αν δεν κελαϊδήσει. Θα κελαϊδήσει. Δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστικός, δεν ξέρω τέτοιο, αλλά το. Εάν κάτι, η κατηγορία από εξαμελίας πάει με δόλο. Πήγε, ρε, με δόλο. Δόλο. Με δόλο. Ναι, ναι. Ναι, αν καταδικαστεί, λέω με κάτι τέτοιο. Ναι. Θα εγκλειστεί, θα πάει, θα κάτσει μέσα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν την κλειτώνει. Κάτσε, δεν τώρα θα πάρει, μπάλα, θα πάρει μπάλα πολλούς ανώνυμους και, και επώνυμους ενδεχομένως. Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να ανοίξουμε το στοματάκι μας. Γιατί αλλιώς θα πάρει μια δεκάρα μέσα. Μπράβο. Και κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Βέβαια. Ναι. Γκάμα. Γκάμα. Κουέστα. Ναι. Κόρχουτ και ποιος άλλος υπέγραψε. Ματίγια. Και Σόουζα. Και Ματίγια. Χάνουν το δικαίωμα ο Άρης να τους κάνει υπογράψει για τέτοιο. Αν δεν λύσεις τον μπαν, που θα το λύσεις, δεν μπορείς να... Αν δεν λύσεις τον μπαν, λέω. Ναι, αν δεν λύσεις τον μπαν, δεν μπορείς να τους ανανεώσεις. Α, τελείωσε δηλαδή. Αν ναι, ναι. Τον μπαν, τελειώσαν αυτοί από τον Άρη. Α, ναι. Μετά τα play-off, ναι, αλλά θα το λύσεις τον μπαν. Θα πληρώσεις και θα το λύσεις. Okay. Καλώς. Να είστε καλά. Καλώς να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Και μαμά είπε 20 χρονών. Και ήρθε. Λοιπόν. πάμε στον επόμενο φίλο και τελευταίο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Ο Μπέος ήταν. Ναι, έλα, Δημαρχή. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καμπάνα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας ακούω αρκετή ώρα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, μου έχει δημιουργηθεί μια απορία. Βεβαίως, αν μπορούμε να τελειώσουμε. Άκουσα και αυτή την ανακοίνωση του Άρη για την ΕΠΟ. Ναι. Αλλά νομίζω πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ξέρω εγώ, Πανιόνιος ή κάποια άλλη, ζήτησα να παραμείνει αυτή η ΕΠΟ ένα χρόνο. Είναι έτσι ή κάνω εγώ κάποιο λάθος? Και τι σημαίνει Όχι, αυτό. Καλά το λέτε, κύριε. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι, δεν μπορεί από τη εγώ διαφωνώ. Τώρα ο Άρης γιατί αποφάσισε να λειτουργήσει έτσι είναι άλλο θέμα. Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί υπάρχουν τα γεγονότα και υπάρχει μια λογική. Έτσι δεν είναι. Το θέμα και η ουσία είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή και το τι αναφέρει σε αυτήν. Ναι, εντάξει, η ουσία είναι αυτή, αλλά τα γεγονότα όμως πριν μια εβδομάδα έλεγε άλλα. Αυτό υπάρχει μια ανακολουθία. Τώρα γιατί το κάνει δικαίωμά της, εντάξει, ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει και από αυτά που λέει. Ναι. Και ένα δεύτερο, έχει προσφύγει ο Άρης σε αυτό που προσέφυγε ο Πάκου, πώς λέγεται, στο ΚΑΣ. Για τον Τουρμισάη. Ναι, έχει προσφύγει. Ναι. Και έχει, πάρει και, το σκεπ... γιατί... και έχει πάρει και το σκεπτικό και θα κάνει και την κίνησή του κανονικά. Εντάξει, για το ΚΑΣ οι άνθρωποι του Άρη είναι αισιόδοξοι για το θέμα του Τουρμισάη. Δικάσιμος έχει βγει, όχι. Όχι, ακόμα. Καλώς. Αυτό ήθελα, ρε παιδιά, να πω. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς. Να είστε καλά. Καλώς, Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Εντάξει. Τώρα δεν είναι ο γραμμές. Μπορείς να μιλήσεις για ένα λεπτό. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε φίλε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλά έχει πάει το πρώτο μισάωρο, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, ο Πότος πήγε να μας βάλει σε. Ναι. Να μας πάρει κάτι φορά κακή, αλλά. Ναι. Το σώσαμε μετά. Κρατήσαμε καλά. Το σώσαμε καλά. Περιμένω τον νεκτάρ μετά τις 7. Γιατί... Είπε 13 Ιουλίου θα ξαναβγώ, δεν είπε έτσι. Γιατί ήμουν στη Θέρμη σήμερα το πρωί, φίλε. Πήγα στον γκέτο τη Θέρμη. Θέρμη γκέτο, φάγαμε πακέτο. Λοιπόν. Νίκο. Έλα. Το επόμενο μισάρο το κάνεις μόνος σου, φίλε, γιατί ξεκινάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο βόλι. Δεν μας νοιάζει. Έχω πολύ άγχος, δεν μπορώ να τα κάνω ταυτόχρονα όλα. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Δεν μας νοιάζει, γίνατε όλοι βολεϊκοί τώρα. Ρε φίλε, σήμερα αν κερδίσω πάω τελικό να πούμε, μόνο Έλληνες. Με τον Πατριάρχη ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. Τα Ελληνόπουλα, ρε Νίκο. Τα Ελληνόπουλα. Από 2-3, φίλε, πριν δύο μέρες. Τι ανατροπάρα ήταν αυτή, ρε Νίκο. Ανατροπάρα, φίλε, έτσι είναι. Αυτό, ναι. Καρδιά του πρωταθλητή. Έτσι είναι, Νίκο. 7 η ώρα, διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Θα το σκύλο με το γάτο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα 2-3-10-2-7-3-8. Οι γραμμούλες είναι δικές σας για ένα 20 λεπτό ακόμα που θα πάμε παρέα. Παρασκευούλα σήμερα, 3 Ιουλίου. Ωραία Παρασκευούλα. Ωραία Παρασκευούλα. Κάποιοι ετοιμάζονται για Χαλκιδική, κάποιοι έχουν πάει ήδη Χαλκιδική. Ωραία ενδεχομένως. Κάποιοι θα πάνε αύριο, προσπαθούν να βρουν μια άκρη για να πάνε αύριο. Βόμβα. Βόμβα. Για σου κού! Τρελός, έχω παιχνίδι φίλε την Κυριακή, μην το ξεχνάς αυτό. Εντάξει παιδί μου, μπορείς να κάτσεις και το βράδυ όμως, αυτό σου λέω και γυρίσεις την Κυριακή. Υπάρχει δυνατότητα.
Αλλά το θέμα είναι ότι I want to κάνω αυτά που αποσυντονίζουν πολύ μετά. Αμάρε Νίκο, μην είσαι τόσο συμπέθερο που λέγει ο αγώνα. Δηλαδή, μην είσαι τόσο συμπέθερο. Λε και έχει να παίξει με τη Real Madrid και κάνει τελικό Champions League αύριο. Θα σηκωθώ πολύ βάρη μετά την Κυριακή. Σιγάρε Νίκο. Να φύγω, άντε γύρνα πίσω τώρα κτλ. Αλλά επειδή δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο φέτο. Ναι. Θέλω... Δεν έχεις βρέξει. Δεν έχω βρέξει ακόμα, όχι. Δεν έχω βρέξει. Ναι. Δεν έχω νιώσει την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών μου. Ναι. Πολύ ραδιοφωνικό, πραγματικά. Θέλω αύριο, θα... αλλά πρέπει να το οργανώσω σωστά και γενικότερα στη δική μου παρέα υπάρχει ένα θέμα οργάνωση και συνεννόηση. Και θα... πολλές παρέες υπάρχει αυτό, φίλε, δεν είναι μόνο δική σου. Και είναι στα όρια του εκνευριστικού έως του θέλω να αλλάξω παρέες, ας πούμε. Φίλε, οπουδήποτε είναι πάνω από δύο άτομα και πάλι και στα δύο. Δεν βρίσκεις και τόσο, δεν είσαι και τόσο σίγουρος για 100% συνεννόηση. Ναι. Υπάρχει ζήτημα. Αν είναι και λίγο προβληματική ή όσοι περισσότεροι είναι. Κατανοώ αυτούς που δουλεύουν, ας πούμε, γιατί κάποιοι δουλεύουν Σάββατο και όλα στην παρέα. Okay. Και εμείς δουλεύουμε, αλλά εμείς έχουμε, ρε παιδί μου, την ευχαίρεια να το φιξάρουμε. Νίκο, είσαι ευέλικτος αγόρι μου. Ναι, έχουμε την ευελιξία, ρε παιδί μου. Βοηθάει ότι βγάζουμε εμείς το πρόγραμμα και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Κατανοώ και όσοι που δουλεύουν, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν δουλεύουν και πάλι για είσαι να. Τι, τι είσαι, πρώτο γραφείο είσαι δηλαδή. Για να συνεννοηθούμε αυτό, πρώτο γραφείο. Για να συνοηθείς με κάποιους, ας πούμε, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν γίνεται τώρα. Και έχουμε κάψει και το ρεπό μας σήμερα για άλλους λόγους, που βρεθήκαμε στη Θέρμη για αυτούς τους λόγους, είναι η αλήθεια, σήμερα το πρωί. Ναι. Και ήταν ένα πρόβλημα αυτό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Άρης την Κυριακή τι ώρα παίζει? Ο Άρης τον Πάοκ δεν χάνει ποτέ, που λέει και ένας στο Ζαγόρι. Ναι, ναι, οκ. Okay. 7 και 4. Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός είναι Τετάρτη. Πάλι 7 και 4. Πολύ ωραία ώρα, Νίκο. Τι λες, Νίκο. Εξαιρετική. Μπράβο, ρε φίλε. Και... πάντα τέτοια να ευχηθώ. Και 9 η ώρα και ο Πάοκ νομίζω παίζει. Ναι, αλλά τελικά τσάπα χαιρόμαστε, μου φέρετε. Γιατί? Για αυτές τις Τετάρτες. Γιατί και τις δύο τι φάγαμε. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ. Τη μια το κύπελο, την άλλη με την ΑΕΚ τι φάγαμε. Ναι, εγώ θα με γυρίσω. Δεν εννοώ ότι φάγαμε ότι έχασε ο Πάοκ. Ότι φάγαμε και μέσα στο στούντιο. Και τι φάγαμε και έχασε ο Πάοκ δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Από τα λεπόρια, η γνωστή ταλέπα. Πάμε και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις, θα σκάσεις. Στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα, κλεωμένη. Τι γίνεται. Λοιπόν, τι να γίνει, να ακούω την δήλωση του ΣΠΑΕ, Άρης. Ναι, δεν την ακούς ή διαβάζεις. Όχι, την άκουσα. Α, την άκουσες και από εμάς και όλα. Την άκουσα, δεν τη διάβασα, ρε φίλε, αφού τη διάβασες εσύ. Σωστό. Λοιπόν, είναι σωστή η δήλωση, αν και έπρεπε να το περιμένουν αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και να μην παραμυθιαστούν. Δεν ξέρω αν ο κ. Καρυπίδης το γνωρίζει ότι ο Άρης δεν ευνοήθηκε ποτέ από καμιά κυβέρνηση και ούτε θα ευνοηθεί τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Κάποιος κύριος πριν από λίγο ανέφερε γιατί ο Άρης είναι με την ΕΠΟ αυτή του γραμμένου, κάτι τέτοιο δεν είπε. Δεν είναι με καμία ΕΠΟ. Το γραμμένο είχε βγάλει ανακοίνωση πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, τότε υπάρχει η απόφαση να μην έχει κόσμο, που δεν είχε σώσει κανένα μάτς μετά, και τον πέρασε γενιές 14. Ναι. Τώρα ούτε και αυτό ενδιαφέρει, γιατί όποιος και να είναι, ο γραμμένος να είναι, ο άγραφτος να είναι, πάλι δεν θα υπάρχει για τον Άρη κάτι. Ο Άρης πρέπει να στηριχτεί μόνο στις δικές του δυνάμεις, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα. Η βοήθεια δεν πρέπει να περιμένει από κανέναν. Ναι. Άλλωστε, άμα είχε βοήθειες, θα είχε πάρει και 10 πρωταθλήματα τώρα. 10 όχι, άλλα 5-6 κύπελα. Εντάξει, μην το παρακάνω. Μην το παρακάνουμε. Έχεις αυτή την υπερβολή μέσα σου. Ψοφάς. Δεν έχω υπερβολή, αλλά βλέπω τώρα ομάδες που δικαιούνται να πάρουν πρωτάθλημα, ομάδες του Άρη που δικαιούνται να πάρουν πρωτάθλημα, ναι. Κάποιοι παράγοντες τις σταμάτησαν. Και αυτοί ήταν είτε η διαιτησία, είτε το ένα, είτε το άλλο. Yeah. Όπως εκείνη η εκπληκτική ομάδα με τον Μπαράζ του Βόλου, ναι. Όπως η εκπληκτική ομάδα που είχε κάνει ο Γιώργος Οφυρός. Άρης Φυρός, τότε Ευρώπη, που υπήρχε... Ναι, μπράβο. Yeah. Τότε που είχε ο Άρης παίκτες όπως ο Ιβάν Σίλβα Σάντος, ο Μιλόγεβιτς, ο Λόντζαρ, αυτές οι ομάδες να πούμε έπρεπε να είχαν πάρει τίτλους. Yeah. Αλλά για κάποιους παράγοντες δεν μπόρεσαν να... Για κάποιους παράγοντες εκτός ποδοσφαίρου, δεν... διαιτησίας, δεν ξέρω εγώ τι υπήρχε, δεν κατάφερε να πάρουν τίτλους. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Καρυπίδης που προσπαθεί να... διορθώσει τα διόρθωτα που άφησαν οι προηγούμενες οι διοικήσεις. Επειδή ο Καρυπίδης ό,τι είπε το έκανε, γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει τελικά και αυτή τη μάχη. Μακάρι. Με τους πρώην παίκτες, γιατί βλέπουμε ότι αν
τον μπαν, οι παίχτες έχουν φύγει και μπορεί να φύγουν μετά το τέλος των μπαράζ, να φύγουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Κουέστα, ο Μπρούνο Γκάμα και αυτοί συμφώνησαν μόνο για τα μπαράζ να μείνουν, έτσι. Συμφώνησαν σε πρώτη φάση για ποια μπαράζ, ρε, play-off, για τα play-off. Και παράλληλα θα δούμε, είναι ανοιχτό το θέμα της ανανέωσής τους. Εγώ σήμερα λέω, πόσο έχουμε, 3 του Ιούλη, ότι από αυτούς ίσως μείνει ο ένας. Α, ο Μπρούνο Γκάμα δηλαδή μόνο. Όχι, δεν είπα όνομα. Α, καλά. Ναι, τώρα άμα, σίγουρα, κοίταξε, άμα λυνόταν το πρόβλημα με τον Μπαν, μόνο ο Μπρούνο Γκάμα αν έμενε, όλους τους άλλους σου καρυπήσε τους έδιωχνε. Αλλά να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει, που λέει και ο Κούσης. Να δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι εκτός από το απογορευτικό, δεν επιτρέπεται να ανεβάσεις και παίχτες από την ΚΑΠΑ 20. Αυτό είναι το παράξενο. Αυτό είναι γνωστό. Ότι άντε δεν σε επιτρέπουν να κάνεις μεταγραφές, με ποια λογική δεν σε επιτρέπουν να ανεβάσεις και από την ΚΑΠΑ 20. Εγγραφή θεωρείται και ο παίχτης από την ΚΑΠΑ 19. Εγγραφή και κολοκύθια. Κολοκύθια. Εγκλειωμένη νόμη είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Μα τι νόμη τώρα είναι. Νόμη είναι τώρα αυτή. Άμα ήταν για το Μαρινάκι, αυτοί οι νόμοι θα άλλαζαν σε μια μέρα, σε μια ώρα θα άλλαζαν. Καλά, δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Δηλαδή παίχτης από την αεραστεχνική σου ομάδα να μην μπορείς να τους κάνεις επαγγελματίες. Είναι εγγραφή συμβολέου. Είναι συμβόλαιο. Καταθέτει συμβόλαιο στην ΕΠΟ. Ναι, καταθέτει συμβόλαιο. Πόσο παίχτης είναι. Εδώ ο Πανιόνιος και αυτοί που δεν παίρνουν αδειοδότηση τους επιτρέπουν να κάνουν μεταγραφές μέχρι 23 χρονών. Τους επιτρέπουν το ένα το άλλο. Ναι, ρε, αυτοί έχουν περιορισμούς μεταγραφές. Εσύ έχεις μπάνεις μεταγραφές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά είναι τώρα. Λεπτομέρειες είναι αυτά τώρα. Λεπτομέρειες όλα τώρα. Μάλιστα. Τουλάχιστον έπρεπε να επιτρέψουν που δεν σε επιτρέπουν μεταγραφές. Δικοί σου παίχτες που είναι από την ερασιτεχνική σου ομάδα πρέπει να σε επέτρεπαν να τους κάνεις επαγγελματίες. Είναι αυτό πρέπει να το επιτρέψουν. Εγγραφή. Εδώ αλλά και άλλα δεν κάνουν εκλειωμένοι. Θα κάνανε αυτό τώρα. Πώς θα γίνει, για. Τέλος πάντων, να θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχω εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη. Έχω εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη γιατί ό,τι είπε από την αρχή της χρονιάς, από τότε που ανέλαβε τον Άρη, τα έχει κάνει. Πιστεύω να το ξεπεράσει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλειωμένη. Γεια σου, Κλειωμένη. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Να ρωτήσω λίγο κάτι τον Νίκο. Εδώ είμαι, ό,τι θες. Με την κυβέρνηση, για ποιον τον λόγο τον θα βάλαμε. Γιατί, φίλε, έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν υπάρχει τίποτα, ό,τι φωνεί, τα ακρόαση. Συγγνώμη, και εγώ κάπως έτσι αντέδρασα όταν άκουσα. Στα όρια της αδιαφορίας. Πήρα, ας πούμε, νευρίασα και εγώ με την κυβέρνηση, αλλά μετά με πιο καθαρό μυαλό τα κάθισα και το σκέφτηκα. Δεν ήταν αποκλειστικά μόνο για το θέμα του Άρεως. Ήταν να γίνει μια συνάντηση για ένα, πώς το λένε, ένα μνημόνιο να πούμε, μεταξύ FIFA και κυβέρνηση. Έτσι, ναι, ούτε σε αυτό επάνω υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και μέσα σε αυτό θα βάζανε, ας πούμε, και το θέμα του Άρεως, έτσι δεν είναι. Το νόημα της ανακοίνωσης... Το πρόβλημα δεν είναι της ΕΠΟ, είναι της FIFA. Το νόημα της ανακοίνωσης είναι το εξής. Ο Άρης επιτίθεται στην ουσία στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για το θέμα με τη FIFA που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να το δούμε, το ότι και αυτή, αν δεν προχωρήσει αυτό, να δείξει ενδιαφέρον να βρει τη λύση με έναν άλλο τρόπο. Να βρεθεί λύση με έναν άλλο τρόπο, στην οποία έχει ακολουθήσει όλους τους νόμους. Ναι. Δώσε μια χορηγία να πούμε στην ομάδα. Αναγιά σου. Ναι, πρόσεξε όμως. Τόσο καιρό όμως θα διαφορούνε. Τώρα την άκουσαν. Τώρα θα πρέπει να περιμένεις τη δική τους αντίδραση. Αν υπάρξει. Αν υπάρξει. Από τη στιγμή που βγάλατε νόμους, τους οποίους εγώ τους στήρισα, αλλά η ομοσπονδία σας διούσε την ίσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κοινώς έκανε την πάπια. Ναι. Δεν φταίει ο σύλλογος. Βρέσε έναν τρόπο να πληρωθούν οι παίκτες. Αυτοί. Μάλιστα. Βρέσε έναν τρόπο, ρε. Αυτό πρέπει να γίνει στο τέλος. Γιατί ο Άρης θα τους πληρώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και θα σημειωθεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και μακριά από μένα τα κομματικά, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι ακοματίκ που λέμε. Ακοματίκ, ωραίο. Ναι. Απολιτίκ δεν το λένε, ρε. Απολιτίκ. Και απολιτίκ. Ναι. Το σωστό είναι το απολιτικό, αλλά και ακόμα τι μπορείς να πεις. Ναι.
τέλος πάντων, γιατί πιστεύω ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν και όλοι την ίδια βρώμα βγάζουν, να πούμε. Ναι. Τα κόμματα γενικότερα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι θέμα FIFA. Τουλάχιστον κάνε μια επικοινωνία με τον Άρη και πες του ότι παιδιά... Έχει 50 θέματα και έβαλαν ένα κόμμα, να πούμε, 51 με τον Άρη. Κατάλαβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά στην έσχατη περίπτωση, δώσε μια κρατική χορηγία, ξέρω εγώ, να πούμε, για τα μάτια του κόσμου. Και τελείωσε το ζήτημα. Ένα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Να κάνουν αυτό με το 30% ισχύει ή είναι παραμύθι κι αυτό. Το 30% ισχύει. Στην την εφορία των παιχτών και των ισχύει μανατάρες, και σου δίνει το δικαίωμα του 30% η FIFA. Ναι. Κασέρι ή... Και με διακανονισμό μπορείς να το κάνεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ίσως δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, ίσως να είναι θέμα της FIFA. Ναι, αλλά και η κυβέρνηση διαφορεί αυτό το διάστημα. Που δεν δίνουν ακόμα, γιατί και η FIFA, μην νομίζει τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, έχουν τόσες... ξέρω εγώ, διοργανώσεις και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να τις κάνουν και γιατί να τις κάνουν. Όπως η κυβέρνηση βρίσκει λύσεις. Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι θέμα της FIFA, οκ. Okay. Όπως όμως η κυβέρνηση βρίσκει λύσεις για τόσα άλλα ζητήματα, να βρει και για αυτό. Και γιατί τόσες μέρες υπάρχει διαφορία. Αυτό ήταν εντός των τυχών της. Δεν λέω μόνο για αυτό, γενικά μιλάω για πολλά άλλα για τα οποία μπορεί να βρίσκει λύσεις. Ας βρει και γι' αυτό. Βλέπει και η ίδια ότι από τη FIFA δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, εγώ τη βρήκα κατευθείαν. Αυτό. Ναι, τα σκέτα. Τα πράγματα είναι απλά. Εντάξει. Γιατί και πάλι χαμένοι θα είμαστε. Στην ουσία ναι. Και πάλι χαμένοι. Και λεφτά να σε δώσουν να λύσεις τον πάνω αυτό το περίεργο, ας πούμε, των προηγούμενων. Ναι. Πάλι χαμένοι θα είμαστε. Θα σου πω. Γιατί δεν έχουμε κάνει μεταγραφές, δεν προχωρήσαμε πιο μπροστά από όπως έπρεπε να προχωρήσουμε, να πάμε στο τελικό, να το διεκδικήσουμε και όλα τα σχετικά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Ωραίος. Τώρα, καλό πουσουκού. Χαιρετίσματα το ματζάρι έχεις. Το μπαμπά ή τον γιο. Με το γιο. Καλά και ο μπαμπάς είναι άλλη μορφή τεράστια, εντάξει, οκ. Κατάλαβε για ποιον μιλούσε. Μου είπε, μου εξήγησε. Κατάλαβε και αυτός. Ναι. Ναι. Ο μπαμπάς ήταν και εκτός θερματοφύλακας. Μπαμπάς είναι τεράστια μορφή, τον αγαπάω. Όχι με ράσια, όχι μόνο τεράστια. Ναι, και όχι μόνο σαν μορφή, και ως τεράστια. Ναι, τεράστια. Και ως έκταση. Αλλά εντάξει. Αλήθεια, τι σε είπε ο Γιαννάκης. Τώρα δεν είναι η ώρα, εντάξει, άλλη ώρα. Άλλη ώρα για να πάμε και στους επόμενους. Απλά έμεινε στο 1,80 ο δικός μου, κατάλαβες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια χαρά. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, θέλω δύο πραγματάκια. Βεβαίως. Το ένα είναι πρώτο σχετικά με τον Βλεωμένη που σου είπε για 10 πρωταθλήματα κτλ. Τον είπα, είναι υπερβολικό. Και πάλι λίγα είπε. Ναι. Για Βλεωμένη λίγα είπε. Τον είπα, είναι υπερβολικό. Άκουμε λίγο. Πάλι καλό. Ο Βλεωμένη θα σε ακούσω, όχι εγώ. Εσύ να με ακούσει, γιατί νομίζω θέλει του Τσαλτίδη δίπλα σου να σε βρει όλοι. Και τι εννοώ. Για πες. Η ομάδα του 72, και δεν θα σου πω τώρα, δεν θα σου το πάω ιστορικά από όλα. Ναι. Η ομάδα του 72, αυτή που καταστράφηκε από τη Χούντα, ναι, μπήκανε οι παίχτες φυλακή. Η ομάδα του 80, ξέρεις με τη συνοχή που είχε, αν θα έπαιρνε 1, 2 ή 3, 4 πρωταθλήματα. Σε μένα το λες, ο Γκλέμπερ, πες τώρα φίλε, πού να ξέρω πώς θα πήγαινε. Στο λέω όπως απαντάς εσύ σε αυτό το πράγμα, είναι ο κάθε κλεωμένης κάνει μια εκτίμηση. Και εγώ τύπο ότι υπερβάλλεις. Ναι, αν εκείνη, εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην υπερβάλλει. Μπορεί να γινόταν, μπορεί και να μην γινόταν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σωστά. Γιατί απλά εμένα δεν μ' αρέσει να γυρνάμε τόσα χρόνια πίσω, γενικότερα. Ωραία, αλλά όταν σου λέει κάποιος για τα πόσο πιστεύει το πρωτάθλημα θα μπορούσε να πάρει, ναι, την ομάδα, μην τον αφισβητείς. Πρώτον αυτό. Ναι. Αν είχες το Τζαλτίδη, θα σου το έλεγε και αυτό το στέλνιο. Ναι. Δεύτερον, με ενοχλεί πάρα πολύ που ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογία, ναι, για την όλη αυτή την ιστορία με το μπαν. Και τι εννοώ, δηλαδή ο προηγούμενος φίλος είπε ότι είναι θέμα της UEFA, της FIFA και τα, ναι, λοιπά. Γιατί είναι μόνο, δεν είναι ούτε της UEFA, είναι συνολικό, αυτό που το διαχειρίζονται. Ναι. Και εννοώ ότι έχουν περάσει 49 μέρες και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως δεν έχει κάνει. Ναι. Το μόνο που έχει γίνει, ξέρεις ποιο είναι, ναι, πριν από 20 μέρες, αυτός που δεν έδωσε
πώς το λένε, που πήγε στο Μακεδονία Παλάς και τον διώξαν εκεί πέρα, πήγε σαν δεν ξέρω εγώ τι, είχε κάνει μια δήλωση ότι για το θέμα του Άρη όταν θα συζητηθούμε την UEFA, όταν θα συζητήσουμε με την UEFA και τη FIFA, να, δεν είναι μέσα στην ατζέντα. Και τότε, εγώ θα περίμενα τότε αντανακλαστικά και από την ΠΑΕ και από κάποιους δημοσιογράφους στην, στην απάντηση που, της ερώτησης που έδωσε ο συγκεκριμένος Αυγενάκης, να γίνει χαμός. Περάσαν άλλες 20 μέρες δηλαδή και τώρα το βλέπουμε μπροστά μας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν το Σύλλογο και δεν είναι διατεθειμένοι να βρει το δίκαιο του ο Σύλλογος. Δεν είναι καμιά χάρη. Το να σου δώσουν χορηγία κτλ. Πάλι υποτίθεται χάρη τους παρακαλάς. Είναι ένα θέμα το οποίο καλά έκανε και έχει κινηθεί εναντίον της ΕΠΟ και όλων αυτών που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία που δεν βοηθήσαν την ομάδα να λειτουργήσει σωστά. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι και κομμάτι της ομάδας που τάφησε, είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λάθος αυτό. Βγήκαν με τον τρόπο που βγήκανε στις προηγούμενες εκλογές και από εκεί που βγήκανε. Είναι μεγάλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, τώρα πρέπει να ενταθούν όλες οι προσπάθειες γιατί δεν πάει ούτε μέρα παραπάνω και πρέπει να βάλουν και deadline. Ότι μέχρι κύριοι την τάδε του μηνός, που με βολεύει εμένα, που θα μπορέσω να κάνω να υλοποιήσω τον προγραμματισμό του, πρέπει να έχω λύση του θέματος. Συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, συγκεκριμένη λύση. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μια κυβέρνηση, απόδειξη στους διπλανούς σε μια νύχτα τα αλλάξαν όλα. Αυτό ακριβώς. Απόδειξη και κάποιους άλλους τα πνίξανε και περάσανε δεξιά-αριστερά. Απόδειξη κάποιοι άλλοι ξετιμωρήθηκαν. Σε εμάς τουλάχιστον να λειτουργήσει ο νόμος. Αυτό όμως με deadline πρέπει να γίνει. Κάθε πρόβλημα έχει και μια λύση. Κάθε πρόβλημα έχει λύση. Κάθε πρόβλημα μπορεί να έχει 10 λύσεις. Και 10 και 20. Μίνιμουμ, εγώ λέω μία πάντα θα υπάρχει. Η μας βολεύει εμάς. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να υποδείξει η δική μας διοίκηση στην κυβέρνηση ποια λύση μας βολεύει καλύτερα. Σε σχέση με τον προγραμματισμό που θέλουμε να κάνουμε και να αποκατασταθεί η ισονομία έτσι όπως πρέπει να είναι. Η επιτυχία της σημερινής τοποθέτησης ΠΑΕ της ανακοίνωσης για την κυβέρνηση θα φανεί από την αντίδρασή της κυβέρνησης και αν θα κάνει αυτό το οποίο λες εσύ. Ναι, αλλά δεν έβαλε deadline, αυτό δεν μ' άρεσε. Το deadline μπορεί να τεθεί και σε κατηδία συζητήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει δημόσια μέσω μιας γραπτής τοποθέτησης. Γιατί όχι. Ίσα-ίσα τους κάνει να δεσμεύονται πιο έντονα. Να γίνει πιο δεσμευτικό. Να πιέζει και ο κόσμος από την άλλη μεριά ότι έφτασε η 5 του μηνός, η 6 του μηνός και δεν απάντησε ακόμη η κυβέρνηση. Τι γίνεται, μέχρι τις 10 πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα γραμμάτιο το οποίο λύγει η απάντηση της κάθε κυβέρνησης. Να πάει να με επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της UEFA, με τους ανθρώπους της FIFA, ο κάθε Γεροπετρίτης, ο κάθε Αυγενάκης και να βρούνε σε συνεργασία με το Σύλλογο τη λύση. Εμένα αυτό άνθρωπος της ομάδας μου είπε... με επιφύλαξη βέβαια, γιατί εντάξει και αυτός βέβαια δεν το λέει αριτζίδικα, ότι στα τέλη του μήνα λέει, που ξεκίνησε, λέει, το κλίμα θα λέει, στον Άρη θα είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω, μακάρι να γίνει. Αυτό όμως είναι απλά, πώς το λένε, σου είπε, όσο και έγκυρες κι αν είναι οι πηγές σου. Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνεις με deadline δήλωση, δεσμεύεις τον άλλον για συγκεκριμένη απάντηση και συγκεκριμένη δράση. Θα φανεί. Και πρέπει να λογοδοτήσει ο ίδιος μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Να. Τι θα κάνει, αλλιώς είναι υπόλογος. Και τώρα, αν κάθε φίλος φαντάζεται ότι λέγοντας ότι το θέμα, το πρόβλημα είναι της UEFA, της FIFA, γιατί δεν απαντάει για τα άλλα, γιατί δεν κάνει για τα άλλα, άρα τι κάνουμε δηλαδή, αθωώνουμε την ΕΠΟ και την κάθε ΕΠΟ, τους δίνουμε συγχωροχάρτη, όχι. Ή το πάμε δεξιά και αριστερά. Η λύση θα έρθει μέσα από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος πρέπει να φροντίσει, όπως οι δίπλα δεν τιμωρήθηκαν, έτσι πρέπει να φροντίσει και για το δικό μας, για τη δική μας αποκατάσταση. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έτσι. Με οποιονδήποτε, με τον τρόπο που συμφέρει εμάς το λέω. Ναι. Να απαιτήσουμε συγκεκριμένο τρόπο λύσης, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για να βολεύει εμάς. Να είσαι καλά για να πάμε και στο τελευταίο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα ρε Νεκτάρε. Εμφανίστηκε στις καθυστερήσεις. Πρώτη φορά κλείνουμε με σένα. Στα χασομέρια. Σήμερα
αφού είμαστε στο μείον 10 από το τέλος του κορονοϊού. 28 νέα κρούσματα, νεκτάριε. Το ξέρω, τα 13 απ' έξω. Ναι. Αλλά επειδή γίνονται τώρα πιο πολλοί έλεγχοι, ναι, στατιστικώς είμαστε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Παιδιά, το να γίνουν 100 δειγματοληψίες, ας το πούμε. Και αν βγουν 3, δεν είναι το 3%. Ακούτε. Ναι. Ναι. Δεν είναι το 3%. Mm-hmm. Αν γίνουν 1000 και βγουν 10, δεν είναι το 1%. Ναι. Άρα ποιο είναι καλύτερο, το 3% για το 10 στα 1000. Το 10 στα 1000. Όχι. Καλά, το ιδανικότερο θα ήταν το 0 σε όλα και στα 2, εντάξει. Αλλά αυτό δεν. Ναι. Λοιπόν, με αυτό τελειώσαμε. Δεν άκουσα σήμερα για το... Στην αρχή τουλάχιστον περίμενα να ακούσω που, ποιος πήγε, είπε κάποιος από σας σήμερα ότι θα πάει στο χωριό μου. Εγώ ήρθα στον κέντρο της Θέρμης σήμερα το πρωί. Παπαδόπουλος, εδώ. Στον κέντρο της Θέρμης. Ναι. Θα ρώτησες τον ιατρό. Ξέχασα, ρε. Ήμουνα γεννησταγμένος κιόλας. Αμάρε, Νίκο, μια δουλειά είχες να κάνεις. Με έβαλε, job. Με έβαλε εκεί πέρα πανοραμικές, το ένα, το άλλο, ξεχάστηκε. Εντάξει, αυτά είναι δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Αυτό το ακριβώς. Οποίο, αυτό το οποίο πάντως με ικανοποίησε είναι ότι βρήκα εύκολα παρκάρισμα. Δηλαδή κατευθείαν, δεν δυσκολεύτηκα. Εντάξει, εγώ μίλησα, ναι, και με πίστεψες. Ναι. Εντάξει, τώρα με πίστεψες. Δεν με πίστεψες, τώρα με πίστεψες. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε καινούργια, δεν ξέρω αν τα είπατε κιόλας. Ναι. Και τυπικά 19 τελειώνει το πρωτάθλημα, αυτό το οποίο το περιμέναμε. Λογικά όλα θα γίνουν 7 και 4, 7.30 κάπου εκεί, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Και ο τελικός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ορίστηκε για την Κυριακή 26 Ιουλίου. 26 Τούμπα. Ιουλίου. Μπορεί να γίνει. Όχι, όχι, όχι. Στο Βικελίδης. Λένε κάτι για Ριζούπολη. Α. Ριζούπολη αφού δεν θέλουν. Τελικός. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Έβγαλε ένα κύριος Ολυμπιακός και έκανε λόγια για Floriginal. Τι έχουν Floriginal. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Ριζούπολη πέρα το πρωτάθλημα του 3, όποιος θυμάται. Δεν θέλει να πάει όμως εκεί. Περάστε τα χρόνια από τότε. Εντάξει, θα δούμε σε ποιο γήπεδο θα γίνει. Η λογική λέει χωρίς οπαδούς. Αλλά πάντως μου άρεσε που οι Δανείοι οπαδοί, ενώ στα 2 μέτρα ήταν κύριοι, μόλις πήγαινε στο 1 μέτρο και κάποιος δεν ευνόησε το αποτέλεσμα, κάναν και επεισόδια. Άμα το διαβάσατε. Κάτσε τώρα να τεστάρω εγώ τις δικές σου γνώσεις. Παίρνω πάσα από το κύπελο. Πότε έγινε τελευταία φορά τελικός κυπέλου στη Νέα Σμύρνη? Νέα Σμύρνη. Με Έλληνα από Παρίζου. Τρελή καρδιά τραγουδούσε, είχε γίνει και βίντεο κλιπ. Γεια σε εδώ. 2000. Αυτό πρέπει να είναι. Εντάξει, τρία. Πριν το 10, οπωσδήποτε, μην πω τίποτα. 5 μέρε. Τρία, δεν θυμάμαι. 2004. 2004. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βεβαίως. Ας το 3-1 με MVP του Κωνσταντίνου. Ναι, άγιε. Και Ελένη, Ελένη Παπαρίζου. Εκεί όλη η Ελλάδα ήταν... έμαθε τι εστί Έλληνα Παπαρίζου. Έτσι, τρελή καρδιά. Ναι, πήραμε και το Πανευρωπαϊκό και τι έγινε την άλλη χρονιά, παιδιά. Και πήρε και την Eurovision. Πήρε και την Eurovision το 5 Παπαρίζου και ήμασταν κέντα. Γιατί είχε και την καλύτερη στις δημόσιες σχέσεις, την Πασχαλίδου. Που ήταν και αυτή η μεγαλωμένη Σουηδία, νομίζω. Ναι, αφού ήταν και στη Σουηδική. Και το 2004, ποια θέση πήραμε και με ποιον? Παιδιά, νομίζω. Μπορείς τώρα να είμαι σίγουρος, γιατί δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήμουν παλιά φαν της Eurovision, αλλά ναι, τότε που έχει αλλάξει πολύ η Eurovision τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν είμαι και φαν. Νομίζω είχαν βγει τρίτη με number one Σάκη Ρουβά. Έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. Και πρώτη είχε βγει η... Πώς τη λέγανε η εκείνη η Ουκρανία? Ναι, πώς τη λέγανε η... Αυτή που έγινε και βουλευτής και μάλιστα... Α, είναι και βουλευτής. Τι ελληνικό είχε. Εδώ εμείς κάναμε το Ανατολάκι βουλευτή. Αυτή δεν γινόταν. Σωστό. Αυτή τι ελληνικό είχε. Τι ελληνικό είχε. Είχε ότι στο χορό της είχε λίγα ποντιακά στοιχεία και ζωναρά. Μάλιστα. Η Ρουσλάνα. Η Ρουσλάνα. Ρουσλάνα, ναι. Α, μπράβο. Η οποία το 2014 ήταν στις διαδηλώσεις για να ρίξει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας. Και δεύτερος είχε βγει εκείνος ο Σέρβος, ο Ζέλκο Ιωξίμοβιτς. Λανεμό, ελανεμό, Παιδιά, απλώς τώρα επειδή αναφέρουμε και λίγο για Σερβία και τα λοιπά, ναι, δυστυχώς επιβίωσε και μια από τις δύο σοβαρές αντιπάλους της Κορακάκη και μάλιστα όχι από ατύχημα και τα λοιπά, γέννησε και στη γέννα πάνω δεν έγινε κάτι καλό, είχε επιπλοκή, το παιδί μια χαρά και απεβίωσε η Σερβίδα που την είχε κερδίσει πολλές φορές. Και το Βελιγράδι διάβαζα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Νεκτάρη. Ναι, παιδιά, εγώ σας
το είπα ότι αυτό έγινε γιατί στο ποδόσφαιρο ναι. είχαν, αυτοί είχαν προεδρικές εκλογές. Ναι. Είχαν, και είχαν βουλευτικές συνόμες προεδρικές. Και στο ποδόσφαιρο, παιδιά, τώρα δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή ήταν το μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν είναι σαν να παίρνει Πάο Κάρης να έχει 20.000 κόσμο, 10 και 10 mm-hmm. και να είναι ο άλλος τον άλλο πάνω στον άλλο σαν στα φύλλα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό και εκεί με το τουρνουά του Τζόκοβιτς κάτι έγινε. Διάστηκαν πολύ. Διάστηκαν. Ο Τζόκοβιτς, παιδιά, τώρα στο δεύτερο βγήκε και αυτός και η σύζυγός του αρνητική βγήκανε στο τεστ. Α, πάλι. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά εμένα με κάνει εντύπωση για το συγκεκριμένο θέμα ότι βρεθήκαν 6 φάρμακα και χθες το βράδυ αργά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε για τη Ρεμδεσιβίρη την έγκριση. Ναι. Αφού τα πήρε όλα ο Τράμπ. Για όποιος είναι ψαγμένοι, ναι. όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Ναι. Και επίσης, όπως σας είπα, επειδή όπως είπαμε στην Ελλάδα, ο κορονοϊός τελειώνει 13 εβδόμου, Σερβία και τα λοιπά τελειώνουν πολύ νωρί. Όταν λέω πολύ νωρίτερα, τελειώνουν 23 Ιουνίου. Και αυτοί βιάστηκαν να ανοίξουν τα μέτρα πολύ πιο νωρίς. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα μέτρα, αυτά το τόσο αυστηρά και τα λοιπά, πρέπει από τις 13 Ιουλίου στην Ελλάδα το 90% να τα πάρουν πίσω γιατί πια δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σας θέλω μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία για να κλείσουμε κιόλας, ναι. Ναι. Από 1 Ιουνίου μέχρι σήμερα, πόσα θετικά κρούσματα έχουν βρεθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη. 4-5. Ένα 200. Μέσα στη Θεσσαλονίκη πόσα έχουν βρεθεί. 4-5 πόσα. Λάθος. Πώς. Ένα μόνο. Έκτου. Καθαρή πολύ. Και το οποίο φυσικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και μέχρι στιγμή θα πάμε καλά και με τα εισαγόμενα κρούσματα. Γιατί είναι σε ένα πολύ καλό φυσιολογικό επίπεδο. Μάλιστα. Φυσικά παραμένει ο δείκτης του επιδημιολόγου του Ιωαννίδη, που έχει πει ότι πάνω από 200.000 δεν θα είσαι. Έγινε Νεκτάριε μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Στις 13 του μηνός, με καλή ελευθερία τον κορονοϊό. Έγινε. Η τελευταία μου παρέμβαση προ-κορονοϊού. Ωραίος. Μάλιστα. Ωραίος. Έγινε. Καλή συνέχεια, Νεκτάριε. Θερμιγκέτο, φάγαμε. Πακέτο. 1-0 Παναθηναϊκός ρε Νίκο στο ποδοσφαίρι. 29-27. Πρώτη ντέρμι εδώ, μεγάλο. Αποκλειστικό. Ντέρμι μεγάλο γίνεται στον ημιτελικό το δεύτερο φίλε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά για τούτη για την εβδομάδα. Για σένα Νίκο. Να μιλάει για τον εαυτό σου. Αυτά για σήμερα. Για τούτη την εβδομάδα. Τούτη. Που πέρασε αρκετά, λίγο αργά θα έλεγα. Όχι αρκετά αργά, λίγο αργά πέρασε. Ελπίζουμε η επόμενη να είναι καλύτερη. Λοιπόν, ακολουθεί φυσικά ΠΑΟΚ 24. Έτσι, και 9, το pre-game του Όφι ΠΑΟΚ. Η επόμενη εκπομπή θα αποκαλύψει πού θα παίζει του χρόνου ο Νίκος Παπάς. Στη Θεσσαλονίκη δύσκολα. Βόμβα. Στη Θεσσαλονίκη δύσκολα. Συντονιστείτε. Έλα, κάνε μια όλα πρόβληση. Τα στοιχεία. Που, εξωτερικό θα πάει, αλλά πού λες ότι μπορεί να πάει αυτό τώρα. Εξωτερικό. Ναι. Όχι, μα τώρα έκανε το σπίτι το παιδί καινούριο στην Αθήνα, το πήρε, το αγόρασε. Δεν νομίζω να φύγει από εκεί. Η ΑΕΚ ανακοινώνει. Παρά τις διαψεύσεις που υπάρχουν. Η ΑΕΚ ανακοινώνει. Πόσο συμβόλαιο έχει ο Παπάς. Είχε κανένα 500 στο Παναθηναϊκό νομίζω. Στην ΑΕΚ δύσκολο να το βρει αυτό. Όχι. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να το βρει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Μπορεί και αυτός να βρει τέτοιο. Τι. Στην Αγία Πετρούπολη να βρει αγάπη. Mm-hmm. Που έχει και λεφτά. Τσάβη. Μάνος. Δεν είναι η Αγία Πετρούπολη για Νίκο Παπά όμως. Δεν νομίζω. Νίκος Παπά σε very special player for me. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Γεια σου Νίκο, πολύ καλά τα πήγες φίλε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.